Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το σημείο ΑΡΤ, το δελτίο πολιτισμού της δημόσιας τηλεόρασης. Ακούγομαι καλά, όπως συνηθίζουν να λένε, μπροστά στα μικρόφωνα? Όχι, δεν θα μιλήσω από αυτό το μικρόφωνο. Έχω το δικό μου εδώ στο γιακά του πουλόβερ μου. Αυτά όλα εδώ υπάρχουν διότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας απόψε θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε, και το εννοώ κυριολεκτικά αυτό, δύο υπέροχες συνθέσεις από το κουιντέτο του Δημήτρη Καλατζή. Στη σύνθεση αυτού του κουιντέτου είναι, θα έλεγε κανείς, ένα κομμάτι της Dream Team της ελληνικής jazz σκηνής. Είναι ο Δημήτρης Καλατζής στο πιάνο, είναι ο Τάκης Πατερέλης στο σαξόφωνο, είναι ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στα drums και ο Γιώργος Γεωργιάδης στο όρθιο μπάσο, στο κοντραμπάσο. Λοιπόν, αυτά έτσι για να σας προκαταλάβω και να σας δελεάσω από το ξεκίνημα της εκπομπής για το τι θα ακολουθήσει. Υπάρχει μία μικρή φρασούλα που αντιστοιχεί σε μια αγαπημένη μου ταινία του Ζαν Λι Γκοντάρ. Δύο-τρία πράγματα που ξέρω για αυτήν. Σημείο ΑΡΤ, λοιπόν, για όσα συμβαίνουν, συνηθίζουμε να λέμε, στο χώρο της τέχνης. Στην πραγματικότητα, δύο-τρία πράγματα που ξέρουμε για αυτήν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να τα μάθουμε και όλα και δεν τα ξέρουμε και όλα. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, με το πρώτο θέμα της απόψινής εκπομπής, που είναι πάλι από τον χώρο του θεάτρου. 100 χρόνια μετά από το εμβληματικό έργο του Τσέχοφ «Φυσινόκηπος», ένας Ουρουγανός συγγραφέας, ο Σέρχιο Μπλάνκο, έρχεται να μας χαρίσει μια δική του εκδοχή, σύγχρονη, εμπνευσμένη από εκείνη εκεί, το Κίεβο, και όπου στην συγκεκριμένη παράσταση που παίζεται από την ομάδα ΝΑΜΑ υπάρχει μια πρωτοτυπία. Η σκηνοθέτης έχει επιλέξει να έχει δύο διαφορετικές πρωταγωνίστριες σε κάθε παράσταση, άλλη δηλαδή. Και αυτό δεν είναι απλώς μια τυπική διαφορά στο χώρο της διανομής, αλλά έχει ένα ουσιαστικό αντίκτυπο στην ερμηνεία της παράστασης και του συγκεκριμένου έργου. Να δούμε το βίντεο. Την υγειά μιας ολόκληρης πόλης που ξύπνησε νεκρή. Αυτό είναι εντελώς κακό, ούστα. Χιλιάδες άνθρωποι. Ας πιούμε τότε για να ευοδοθεί και εκεί, όπως και εδώ, θύε, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το να μοιραστεί κανείς μια τέτοια εμπειρία, βάζοντας στην άκρη οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε έννοια ανταγωνισμού, είναι κάτι που είναι πραγματικά σπάνιο και είναι για μας το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στον κόσμο, ότι για το κοινό όφελος θα πρέπει να σκεφτόμαστε συλλογικά. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία που δεν μου έχει ξανασυμβεί στο θέατρο να βλέπω την παράσταση που παίζω ως θεατής. Είναι λίγο σχεδόν στα όρια του σοκαριστικού, γιατί γίνεσαι θεατής αυτόματα της παράστασής σου. Χριστέ μου, αυτό το φως. Άννα, ορίστε, είχα δίκιο. Το νερό είναι σαν κομμένο. Τι εννοείς? Το έχει κόψιμο μας από γάλα. Τι λέει? Μπορεί να είναι και θέμα ποσότητας των χημικών. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι. Χημικά? Απολυματικά και τέτοια, τίποτα σοβαρά. Ή κάτι που έπεσε μέσα και έκανε το νερό να κόψει. Η εμπειρία του να παίζεις με μια άλλη συνάδελφο τον ίδιο ρόλο είναι πολύτιμη. Για μένα είναι πρωτόγνωρη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό με τη Φιλαρέτη, με την οποία είμαστε φίλες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή που ήμασταν και οι δύο φοιτήτρια στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Από εκεί και πέρα όμως είναι και, επειδή εμένα κάθε φορά έτσι βάζω βαθμούς δυσκολίας στη δουλειά μου, αυτό ήθελα να το ζήσω και ήθελα να συναντηθώ με την Καριοφιλιά και να ζήσουμε αυτή την κοινή εμπειρία. Πώς ένα ρόλο, αλλά ένα ρόλο που έχει πάρα πολλά επίπεδα, είναι πολύ σύνθετος, αμφίσιμος ρόλος, μπορείς να τον προσεγγίσεις από διαφορετική οπτική γωνία. Η μαμά πιστεύει πως το πρόβλημα με την πισίνα είναι μερικά φύλλα που πέσανε μέσα από χειμώνα. Ναι, τυπικό. Σε έπεισε και εσένα με αυτή την ιστορία. Έλεος πια με αυτό το θέμα. Γιατί? Σε ενοχλεί να μιλάμε για αυτά που μας κρύβει ο Έπι. Ας σε ήσυχο τον Έσβαλτ. Στο κάτω-κάτω έχει και αυτό το δικαίωμα να έχει τα μυστικά του όπως όλος ο κόσμος. Γιατί τέτοιο μίσος για το θείο σου? Αυτή η πισίνα σε όρθια θέση, σε πρόσωψη και όχι σε κάτωψη, που έχει ένα διπλό ρόλο. Είναι ένα είδος
παραμορφωτικού καθρέφτη. Γι' αυτό και έχει κάνει ένα στοιχείο σουρεαλιστικό. Είναι σαν ένα κάδρο στον τοίχο. Πώς είχε καταβγεί τα βαλεπτήρια. Πλησιάς. Όπα, σταμάτα, σταμάτα, πρόσχε. Ανέρθω από την... Πρόσχε, 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 άμα πέσεις εκεί μέσα. Δεν ξαναπιέζει. Πρόσχε, σε παρακαλώ, πρόσχε. Όχι, 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 όχι. Πολλές φορές είναι καθρέφτης μέσα στον οποίο αντικατοπτριζόμαστε και οι ήρωες αλλά και το κοινό. Στις εποχές της προκλητικής ατιμωρησίας που ζούμε τώρα γίνεται ένας ακριβώς τέτοιος καθρέφτης για να δείξει ότι τελικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη και θα ήταν αφελές τώρα να πιστεύουμε ότι το μήνυμα του έργου είναι ότι ο κακός τιμωρείται. Γιατί δεν τιμωρείται στις εποχές μας. Δεν έχουν τιμωρηθεί αυτοί που έπραξαν, ό,τι έπραξαν και φτάσαμε τώρα εδώ που φτάσαμε. Βυθίζονται, διαλύονται, εξαφανίζονται. Τι είναι αυτό που λέτε? Αυτό που ακούτε. Τα εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται πάντα. Η έννοια της δικαιοσύνης αυτό το νόημα έχει. Και για παραδειγματισμό, αλλά και γενικά για να υπάρχει η φυσική τάξη μέσα στο σύμπαν.